Πρεμιέρα, κυρίες και κύριοι, κάνει σε λίγη ώρα, αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων, ο τέταρτος κύκλος του Dancing with the Stars. Το φιλόδοξο χορευτικό σόου του Αντένα που έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα και στο οποίο οι διαγωνιζόμενοι είναι ηχηρά ονόματα από το καλλιτεχνικό στερέωμα. Θα συνομιλήσουμε τώρα με την παρουσιάστρια της βραδιάς, Δούκησα Νομικού, για να μας πει περισσότερα για το τι περιμένουμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Ξέρω ότι είσαι διαρκώς στο πλατό. Τι θα δουν απόψε οι τηλεθεατές? Θα δείτε κάτι μοναδικό. Όλα τα ζευγάρια έχουν ετοιμάσει κάτι ανεπανάληπτο για όλους εσάς. Έχω δει όλες τις πρόβες. Όλη η παραγωγή είναι φανταστική. Οι κριτές είναι ήδη στη θέση τους. Εγώ είμαι εδώ, είμαι στην θέση μου. Περιμένω τα καλύτερα και είμαι σίγουρη θα περάσετε κι εσείς απολαυστικά. Τα live είναι ιδιαίτερα επίπονα. Είναι μια διαδικασία που την έχεις περάσει κι εσύ. Έχουν άγχος οι διαγωνιζόμενοι? Έχουν αγωνία, ναι, το έχω περάσει και εγώ. Εγώ είχα πολύ περισσότερη αγωνία από αυτούς, αλλά νομίζω πως είναι έτοιμοι και για πρώτο live θα δούμε πάρα πολύ ωραίο θέαμα. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Υπάρχουν εκπλήξεις τις οποίες μπορούμε να αποκαλύψουμε, αν και δεν κάνει. Λίγα λεπτά σε λίγο ξεκινάει, βέβαια. Το Dancing with the Stars είναι μια έκπληξη, είναι η αλήθεια. Υπάρχουν πάρα πολλές εκπλήξεις, αλλά καλό είναι να κάνουμε λίγη υπομονή. Σε 10 λεπτά, μετά το ξεκινάμε, θα τα δείτε όλα σε πολύ λίγο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε και το φιλανθρωπικό χαρακτήρα που έχει το Dancing with the Stars. Φυσικά, άλλωστε, ο Αντένα δείχνει έμπρακτα κάθε φορά ότι στηρίζει ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Έτσι και το Dancing with the Stars έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Όλα όμως θα τα μάθουμε σε πολύ λίγο, γιατί νομίζω πως πρέπει να κάτσετε κι εσείς να απολαύσετε αυτή την Κυριακή και κάθε Κυριακή για 14 ακόμη Κυριακές το Dancing with the Stars. Δούκησα, δώσε το πρόσταγμα. Ας ξεκινήσει ο χορός. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.